Λοιπόν, ίδρυψε επιστολή από Δημότη. Γιατί ο υπάλληλός σας δεν καταμετρά την κατανάλωση νερού από όλους και πώς περνάνε σε σπίτια. Έχετε σκοπό να προβείτε σε ελαφρύσεις, ιδίως στο νερό, αλλά και αλλού για τρίτεκνους και πολυτεκνούς. Ποιο το αφανές μάλλον έργο μέχρι σήμερα. Νομίζω αυτό θα προκύψει η απάντηση από την συνέντευξη. Επίσης, υπάρχει και μία μελέτη και επιστολή ενός συνδημότη μας από τη Σαρονίδα με κάποια διαγράμματα δείχνει ότι στο Δήμο Σαρονικού το κόστος σύδρευσης είναι πολλαπλάσιο ακόμα και από μεγάλες πόλεις. Δεν ξέρω αν την έχετε δει, κύριε Δήμαρχε, και κάνει συγκεκριμένη πρόταση ο συνδημότης μας πώς θα μπορούσε να γίνει καλύτερη η χρέωση, εν πάση περιπτώσει. Γράφει ότι αυξήθηκαν κατά 40% στη Σαρονίδα τα τέλη με τις ανατιμήσεις που κάνατε, με την εξερόπιση τέλος πάντων, η οποία είναι αύξηση για τη Σαρονίδα και συντάσσει μια έκθεση και Με με αναλυθή κάποιες στοιχεία, την προτάσεις. έχω δει. Με αναλυθή στοιχεία. Δεν Και ξέρω, θα σας πω τι εννοώ με αναλυθή δεν στοιχεία. κατάλαβα. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι η εξής. Δεν θα πάω σε τιμολόγια άλλων Δήμων σε σχέση με την ίδρυυση, θα πάω σε τιμολόγια της ΕΙΔΑΠ, που θεωρητικά είναι τα χαμηλότερα. Θεωρητικά. Γιατί υπάρχει και το δικό μας που είναι χαμηλότερο. Γι' αυτό και το λέω το θεωρητικά. Εδώ θέλω να σας πω το εξής. Πρώτον, δεδομένο ότι ο Δήμος το νερό το οποίο πουλά στους δημότες, το μεταπουλά επί της ουσίας, δεν το παράγει ο ίδιος, αλλά το αγοράζει από την ΕΙΔΑΠ. Εμείς λοιπόν αγοράζουμε με μισό ευρώ το κυβικό. 0,49 ακόμα κάτι το κυβικό. Μετά από το κόστος κτήσης έρχεται και μπαίνει και το κόστος διαχείρισης του δικτύου. Δηλαδή, υδρομετρητές, επισκευές, επεκτάσεις, βελτιώσεις και ούτω καθεξής. Αυτό φέρνει ένα κόστος ετήσιο στο Δήμο, το οποίο αν το μεταφράσουμε στα κυβικά που αγοράζουμε, το κόστος ανά κυβικό μας έρχεται κάτι λίγο περισσότερο από 1 ευρώ το κυβικό. Αυτό είναι το κόστος δηλαδή κτήσης του νερού από το Δήμο. Κτήσης και διαχείρισης αυτού, μαζί με τα λειτουργικά κόστη. Σε αυτό λοιπόν το τιμολόγιο, εμείς ήρθαμε και κάναμε έναν εξορθολογισμό και ενοποιήσαμε τα τιμολόγια. Διότι όχι θεωρούσαμε, αλλά είναι πραγματικότητα ότι ήταν άδικο εντός του ιδίου Δήμου κάποιος να πληρώνει ακριβότερο και κάποιος φθηνότερα το νερό. Δεν υπήρχε κάποιος λόγος, κάποια αιτιολογία, πέραν του ότι υπήρχαν τα παλιά τιμολόγια και η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν είχε τη διάθεση, το σθένος ή οτιδήποτε άλλο να προβεί στην ενοποίηση. Εμείς λοιπόν αυτό το ενοποιήσαμε και αποκαταστήσαμε ουσιαστικά το κοινό αίσθημα. Αποκαταστήσαμε το κοινό αίσθημα, αλλά κάποιες περιοχές οι οποίες επιβαρύνθηκαν μπορεί να τις δυσαρέστησε. Και είναι λογικό, έτσι δεν είναι παράλογο, απολύτως λογικό είναι. Όμως θέλω να δώσω κάποια στοιχεία και κάποια νούμερα ουσιαστικά σε σχέση με το τιμολόγιο της ΕΙΔΑΠ. Γιατί αρκετοί συνδημότες μας το επικαλούνται ενδεχομένως έχοντας στο νου τους τις καταναλώσεις του διαμερίσματος της Αθήνας, όπου είναι ελάχιστα τα κυβικά γιατί ούτε γλάστρακαν δεν υπάρχει, όχι δεν μιλάμε για κήπο. Και το συγκρίνουν με τις περιοχές δικές μας, στις οποίες περιοχές δικές μας, θέλω να σας πω ότι η μέση κατανάλωση ξεπερνά τα 60 κυβικά ανά μήνα. Η μέση κατανάλωση. Διότι, δόξα τω Θεώ, και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, έχουμε τους κήπους μας, έχουμε αρκετό πράσινο στα οικόπεδά μας όλοι, μικρά, πιο μικρά, πιο μεγάλα. Ο καθένας έχει ένα χώρο πρασίνου, να το πω έτσι, και έτσι έχει και ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωση η περιοχή μας. Αυτό λοιπόν εμάς μας απασχόλησε ιδιαιτέρως. Και γι' αυτό ουσιαστικά κάναμε αρκετά μεγάλη μείωση στις υψηλές κλίμακες. Έρχομαι όμως τώρα να το συγκρίνω με το τιμολόγιο της ΕΙΔΑΠ, γιατί είδα αυτό το πίνακα, τον οποίο έχει αναρτήσει κάποιος συνδημότης μας, και αυτός ο πίνακας είναι μη ρεαλιστικός. Δεν είναι θέμα ποιος το έκατσε και ασχολήθηκε ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε. Έρχομαι όμως να απαντήσω και να πω το εξής. Ακούστε τις κλίμακες και θα κρίνετε μόνος σας. Δεν χρειάζεται νομίζω να το κρίνω εγώ. Και μόνο που θα ακούσουμε τα νούμερα θα αντιληφθούμε. Η ΕΙΔΑΠ χρεώνει πρώτη κλίμακα 2-5 κυβικά. Κλίμακα που για την περιοχή τη δική μας είναι ανύπαρκτη. Το 2-5 κυβικά δεν μιλάμε για τέτοια νούμερα. 2-5 κυβικά τα έχουμε καταναλώσει σε κάποιες ημέρες ουσιαστικά. Δεν μιλάμε καν για το τετράμινο. 0,35. 0,35 με τα μειωμένα τιμολόγια της ΕΙΔΑΠ μιλάω πάντα έτσι, μετά τις μειώσεις που κάνανε για κοινωνικούς λόγους. 0,35 όταν στο Δήμο εμείς αγοράζουμε μόνο 0,50. Αγοράζουμε σύν το κόστος διαχείρισης. 5 ως 20 κυβικά, που επίσης είναι μια κατανάλωση που ελάχιστοι, απειροελάχιστοι μάλλον στην περιοχή μας, έχουν τέτοιες καταναλώσεις, 0,64. Και μετά φεύγουμε και πάμε από τα 20 ως τα 27 κυβικά,
μια πάρα πολύ μικρή ουσιαστικά, δηλαδή γκάμα, να το πω έτσι, καταναλωτών, 20-27 κυβικά, αντιλαμβάνεστε ότι πια είναι ένα πολύ μικρό αριθμό από καταναλωτών. Εκτινάσει το κόστος στο 1,83 η ΕΙΔΑΠ. 1,83 το κυβικό. 1,83 λεπτά. Από τα 27 ως 35 κυβικά, 2,56 η ΕΙΔΑΠ. Και από τα 35 κυβικά και πάνω, όπου εδώ είναι ο μέσος όρος περιοχής, πάνω από τα 35 κυβικά δηλαδή, 3,20 λεπτά. Και βάζω δίπλα το δικό μας το τιμολόγιο, που λέει έως τα 20 κυβικά 0,70. Κάτω δηλαδή από το κόστος που μου κοστίζει το νερό, που κοστίζει το Δήμο μάλλον, το 1 ευρώ. Από τα 20 έως τα 60, 0,85. Ξανά κάτω. Γιατί αυτό? Για να βοηθήσουμε, να το πω έτσι, τα μικρά νοικοκυριά με τις χαμηλές καταναλώσεις. Και ας επιβαρυνθούν λίγο τα μεγαλύτερα νοικοκυριά. Έως τα 100 κυβικά, σημειώνω εδώ ότι αυτό το 0,85 το δικό μας, που είναι από τα 20 έως τα 60 κυβικά, η ΕΙΔΑΠ το χρεώνει με ένα μέσο όρο του 2,56. Αυτό που η ΕΙΔΑΠ δηλαδή θα χρέωνε με 2,56, αν είχε το δίκτυο εδώ, εμείς το χρεώνουμε 0,85. Και φεύγουμε και πάμε από τα 60 στα 100 κυβικά, που η ΕΙΔΑΠ εκεί είναι σταθερά στο 3,20 λεπτά, και χρεώνουμε με ένα 20. Και από τα 100 στα 140 χρεώνουμε ένα 55. Και από τα 140 στα 200 χρεώνουμε ένα 90. Και από τα 200 και πάνω 2,10. Η ΕΙΔΑΠ, όλες αυτές τις κλίμακες που εμείς χρεώνουμε, ένα 20, ένα 55, ένα 90, 2,10, τις χρεώνουμε 3,20. Δηλαδή από πενταπλάσια, από διπλάσια μάλλον σχεδόν τιμή από εμάς, ως πενταπλάσια. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτό το τιμολόγιο το οποίο έχουμε θεσπίσει είναι, πώς το λένε, φορμαρισμένο στα μέτρα τα δικά μας, δηλαδή στις μεγάλες καταναλώσεις που ούτως ή άλλως έχουμε εμείς σε σχέση με την Αθήνα, με τους αστικούς δήμους. Που κάνουν 2 κυβικά κατανάλωση, 3 κυβικά κατανάλωση, γιατί στην Αθήνα τι έχει άλλο στο διαμέρισμά του? Ένα νεροχύτη, ένα νηπτήρα και ένα καζανάκι. Αυτό είναι η κατανάλωση ύδατος. Ούτε κήπους, ούτε βεράντες, ούτε ζώα, ούτε. Έτσι. Αυτό λοιπόν έρχεται ουσιαστικά να απαντήσει σε αυτό το οποίο είπαμε πριν και εμείς ουσιαστικά τι κάναμε. Δεν τιμωρούμε τη μεγάλη κατανάλωση, διότι θέλουμε να είναι πράσινος ο Δήμος μας. Αντιθέτως, τη μεγάλη κατανάλωση την πήραμε από το 2,90 περίπου που ήταν με το προηγούμενο τιμολόγιο και την πήγαμε στο 2,10. Αυτό είναι το ταβάνι. Τεράστια μείωση. Αντίστοιχα, μειώσαμε και όλες τις υπόλοιπες κλίμακες και δώσαμε μια πολύ μικρή διαφοροποίηση στις χαμηλές κλίμακες. Όταν λέω όμως και πολύ μικρή, μιλάω ότι σε ένα καταναλωτή των 20 κυβικών θα επιφέρει μια αύξηση του 1,5 ευρώ ανά τετράμινο. Χωρίς ΦΠΑ. Πάντα χωρίς ΦΠΑ. Στο ΦΠΑ και στο τιμολόγιο της ΕΙΔΑΠ είναι χωρίς ΦΠΑ, ούτως ή άλλως. Το ΦΠΑ δεν το παίρνουμε όμως εμείς. Το πληρώνουμε όλοι μας και πάει στο κράτος. Εδώ να καταγγείλουμε ουσιαστικά. Εδώ να καταγγείλουμε την απόφαση αυτή του κράτους να επιβάλλει ΦΠΑ στο νερό. Είναι απαράδεκτο. Κατά εμάς, από την αρχή ήμασταν αντίθετοι σε σχέση με αυτό το μέτρο και παραμένουμε βέβαια αντίθετοι. Δεν το συζητάμε, γιατί μιλάμε για ένα κοινωνικό αγαθό. Η προποίηση που κάναμε, τι αποτελέσματα έφερε ένα δημοτική ενότητα? Να το πούμε έτσι πολύ απλά. Η Σαρονίδα είχε κάποια τιμολόγια στα οποία ουσιαστικά έμπαινε μέσα ο Δήμος. Πουλούσε δηλαδή το νερό κατά μέσο όρο πολύ χαμηλότερα από ό,τι του κοστίζει. Αυτή τη διαφορά για τα προηγούμενα 4 χρόνια την πλήρωνε ο κάτοικος της Παλαιάς Φώκιας, που μειώθηκαν όλες οι κλίμακες, από την πιο μικρή έως την τελευταία. Ο κάτοικος των Καλυδίων από την δεύτερη κλίμακα και πάνω, που μειώθηκαν επίσης τα τιμολόγια αυτή τη στιγμή. Και ο κάτοικος της Αναβήσου από την τρίτη κλίμακα και πάνω. Αυτή τη στιγμή, σε αυτές όλες τις κλίμακες που είπα, μειώθηκαν οι κλίμακες. Στην Σαρονίδα αυξήθηκαν όλες οι κλίμακες, γιατί ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Πραγματικότητα είναι. Και στον Κουβαρά αυξήθηκαν οι μικρές κλίμακες και μειώθηκαν κατά κάτι η τελευταία κλίμακα η μεγάλη. Οπότε αυτό δεν έφερε ουσιαστικά, ούτε ήταν ο σκοπός να φέρει αύξηση ή μείωση. Ήταν όμως ο σκοπός τι? Να ακολουθήσουμε ένα τιμολόγιο στο οποίο ο Δήμος, ακριβώς τα χρήματα που δαπανά για το νερό το χρόνο, αυτά και εισπράττει. Δεν θέλουμε κέρδος εμείς από αυτή την παροχή υπηρεσίας. Θέλουμε απλά να βγάζει το κόστος του. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να χρηματοδοτηθεί η υπηρεσία της σύνδρευσης. Και αφετέρου, να έχουμε ένα τέτοιο τιμολόγιο ώστε να μην τιμωρούμε αυτόν ο οποίος διατηρεί κήπο και βελτιώνει ουσιαστικά την εικόνα όλης της περιοχής και τις συνθήκες διαβίωσης όλων μας. Αυτή ήταν η λογική θέσπισης αυτού του τιμολογίου. Μήπως όμως στις περιοχές που αυξήθηκε ο λογαριασμός σύνδρευσης δημιουργηθούν ανίσπραχτα? Πράγματα δεν είναι θέμα τιμολογιακής πολιτικής. Τα ανίσπραχτα είναι ένα θέμα αδυναμίας αφενός σε κάποιες περιπτώσεις και ασυνειδησίας από την άλλη σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο άκουσα με προσοχή τον απολογισμό β' τριμήνου
του 2014. Τρία νούμερα. Προϋπολογιστέ τα έξοδα 28.318. Το 28 εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός του Δήμου ουσιαστικά. Βεβαιωθέντα 13.800. Εισπραχθέντα 7.021. Διαφορά 6.700. Είπατε όμως προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτή είναι μια φωτογραφία στιγμής. Η πραγματικότητα. Όμως θυμάμαι τον Απρίλιο του 2014 που είχαμε μιλήσει μαζί, τα ανίσπραχτα ήταν 5,5 εκατομμύρια. Αρχές Γενάρη που μίλησαμε πάλι μαζί ήταν πάλι στα 5,5 εκατομμύρια. Και τώρα είναι στα 6.700. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι στο μέσο της χρονιάς δεν είναι σωστή η εικόνα. Η σωστή εικόνα είναι όταν παίρνουμε απολογιστικά τα στοιχεία όλου του έργου. Επειδή την Τετάρτη έχουμε και τον ισολογισμό του Δήμου, εκεί θα δείτε ότι τα ανίσπραχτα είναι περίπου στα 6.300.000 ευρώ. Το 14. 31 12 του 14. Το 15 ακόμα είναι σε εξέλιξη. Το 13 ήταν κατά κάτι περισσότερα. Δηλαδή, ήδη το 2014 και με τις ρυθμίσεις που υπήρξαν αυτές τις ευνοϊκές του 14, όχι την τελευταία των 100 δόσεων, και με κάποιους άλλους τρόπους που προσπαθήσαμε και εμείς να κάνουμε ορθολογικότερη διαχείριση, αυτούς τους 4 μήνες που μπορεί να ήμασταν διοίκηση, από Σεπτέμβρη ως Δεκέμβρη, βελτιώθηκε η εικόνα. Όπως θα δείτε ότι έχει μειωθεί και η απώλεια του νερού σε αυτό το τετράμινο. Θα το δούμε βέβαια μεθαύριο στον ισολογισμό αυτό. Σε αυτό το τετράμινο, το ανέφερα και πριν. Τώρα, από εκεί και πέρα θέλω να πω το εξής, ότι σκεφτείτε ότι γίνονται ρυθμίσεις με υπουργικές αποφάσεις 100 δόσεων ή οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση. Ο κόσμος έρχεται και μπαίνει σε μια ρύθμιση για να μπορέσει να έχει κάπως ρυθμισμένο, να το πω έστω, το ποσό το οποίο οφείλει. Και έρχονται εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι δεν του επιτρέπουν να τηρήσει έστω και αυτή τη ρύθμιση. Δηλαδή, το καλοκαίρι αυτό εδώ με τα capital controls χάθηκαν οι μισές ρυθμίσεις. Διότι ο καταναλωτής δεν είχε τη δυνατότητα να πάει να πάρει χρήματα από τον τραπεζικό του λογαριασμό και να έρθει να πληρώσει τη δόση του Δήμου. Υπάρχει. Και έχει δίκιο. Και εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια μέριμνα, αν πάρουν την απόφαση από το Υπουργείο, ο αρμόδιος υπουργός, να δώσει μια περίοδο χάριτος για 2-3 καλοκαιρινούς μήνες και να πει: ωραία, ναι, να μην απολέσεις τη ρύθμισή σου και ας ξεκινήσεις από τον Οκτώβριο, από τον Νοέμβριο τώρα να την πληρώνεις. Πω τώρα σε σχέση με αυτό το εξής, επειδή υπάρχει έτσι μια εικόνα έξω στην κοινωνία ότι άξιες οι μεγαλοφιλέτες που δεν πληρώνουν. Έδιναν και το πρωί στην Οικονομική Επιτροπή εδώ που είχαμε αυτό το στατιστικό στοιχείο. Ποιο δηλαδή? Ότι από αυτά τα 6 εκατομμύρια και κάτι, 600 περίπου, οι μεγάλοι οφειλέτες, που είναι κάποιες επιχειρήσεις, κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες ή οτιδήποτε, πέραν του ότι στη ρύθμιση των 100 δόσεων ήρθαν και μπήκαν όλοι, ανεξαιρέτως, δεν υπάρχει κανείς πλέον αρρύθμιστος από τους μεγάλους οφειλέτες, δεν ξεπερνούσαν οι οφειλές τους συνολικά το 1.300.000 ευρώ. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα 5 εκατομμύρια είναι μικροφειλέτες. Που εκεί δεν ξέρω σε τι ποσοστό υπάρχει πραγματική αδυναμία ή υπάρχει αμέλεια. Και αυτό το είδαμε και όταν στείλαμε τα ειδοποιητήρια, που φέτος για πρώτη φορά στείλαμε ειδοποιητήρια από το 1 cent, από το 1 λεπτό, και όχι από τα 300 ευρώ όπως ορίζει η νομοθεσία. Και υπήρξαν κάποιοι καταναλωτές που πήγαν: α, δεν το είχα πάρει χαμπάρι, δεν το είχα δει, δεν το είχα προσέξει, δεν. Και ήρθαν και τακτοποίησαν μια οφειλή των 30 ευρώ, των 25 ευρώ, των 50 ευρώ. Αυτά όμως τα τριαντάρια, όταν από τους 37.000 καταναλωτές φύγανε 30.000 ειδοποιητήρια, καταλαβαίνετε γιατί νούμερα εμείς τα 60 ευρώ δεν κάνουμε. Η επιστολή όμως που φεύγει είναι τυποποιημένη και λέει ότι άνω του τάδε ποσού γίνεται δέσμευση αφημί. Δεν κάνουμε όμως κάτω από το ποσό που ορίζει η νομοθεσία. Για καντίνες έχω δύο ερωτήματα. Η καντίνα στο Θυμάρι, λέει, σκοπεύει και του χρόνου να λειτουργήσει αυτό το έκτρωμα. Και η άλλη γράφει: όσο πιο όμορφη κάνουμε την παραλία μας, τόσο πιο πολλά έσοδα θα έχουμε. Οι καντίνες φέτος σχεδόν διπλασίασαν τον χώρο που είχαν. Στην αρχική διαχείριξη ήταν για 500 τετραγωνικά μέτρα για ομπρέλες. Φέτος είχαν καταλάβει πάνω από 1,5 στρέμμα. Τα έσοδα του Δήμου διπλασιάστηκαν. Κύριε Δήμαρχε, με την ευκαιρία που λέμε για Θυμάρι, γιατί τόσα χρόνια δεν υπήρχε καντίνα στο Θυμάρι? Μάλλον υπήρχε. Δεν υπήρχε καντίνα του Δήμου. Όχι του Δήμου, ήταν ιδιωτική, αλλά εξυπηρετούσε τους λουόμενους. Γιατί ξαφνικά αποφάσισε ο Δήμος να κάνει μια καντίνα η οποία τελικά αποδείχτηκε ότι προκαλούσε όχληση λόγω μεγάλης έντασης μουσικής και αφαιρέσατε εν μέσω μάλιστα θερινής περίοδου την άδεια μιας υπάρχουσας καντίνας. Δεκαπενθήμερη σφράγιση έγινε, όπως προβλέπει η νομοθεσία, από την αστυνομία, όχι από το Δήμο. Μιλάω για την προϋπάρχουσα που προσέφυγε στο Συμβούλιο Επικρατείας και εσείς του αφαιρέσατε την άδεια, δεν ξέρω γιατί. Όχι, αφαιρέσαμε μια άδεια η οποία δεν υπήρχε. Δεν ήταν ευθύνη δική του.
εκδοθεί κανονικά άδεια ορίστου χρόνου. Δεν πήγε κάποιος να του πει ότι πρέπει να ανανεωθεί σε 3 χρόνια. Η άγνοια νόμου δεν ισχύει ούτε για τον Δήμο, ούτε για τον επιχειρηματία. Δεν μιλάμε για πολίτη αυτή τη στιγμή, μιλάμε για επιχειρηματία. Πώς είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Επαγγελματία, όπως θέλετε, μπορείτε να το πείτε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το χάλι που λέει και ο δημότης μας εδώ θα υπάρχει του χρόνου, στο θυμάρι. Κοιτάξτε να δείτε. Ήταν μια σκέψη της δημοτικής επιχείρησης πρωτίστως και μετά υιοθετήθηκε βέβαια από το Δήμο, διότι ξέρω ότι η διαχείριση των παραλίων την έχει η δημοτική επιχείρηση, η ανώνυμη δημοτική επιχείρηση του Δήμου. Να δημιουργήσει και κάποιους ακόμα χώρους, βλέποντας ουσιαστικά ότι αυτοί οι χώροι προσελκύουν κοινό και ότι το κοινό τους αγαπά και τους αγκαλιάζει. Αυτό το οποίο πήραμε εμείς ως feedback από την φετινή χρονιά σε σχέση με μια καινούρια καντίνα που τοποθετήθηκε στην περιοχή του Θυμαρίου ήταν ότι κόσμος υπήρχε. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο κόσμος τη θέλει, να το πω έτσι απλά. Από εκεί και πέρα, πάντα υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις όπου δεν θέλουν να τους ταράξεις τα κεκτημένα τους, δηλαδή ότι αφού δεν υπήρχε εδώ, γιατί τη φέρατε τώρα, οπότε εγώ είμαι κόντρα, έτσι για να είμαι κόντρα. Και υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που στην πραγματικότητα μπορεί να ενοχλεί και να υπάρχουν οι περαιτέρω ενέργειες των καταγγελιών, δηλαδή εννοώ, και η μουσική κτλ. Αυτή λοιπόν η καντίνα κατά τη θερινή περίοδο είχε 3 μηνύσεις για ηχορύπανση. Και έτσι έγινε 15η αφαίρεση αδείας. Η καντίνα ήταν η μόνη καντίνα που προκάλεσε χορύπανση σε όλο το Δήμο. Η αστυνομία προέβη στην διαδικασία της σφράγισης λόγω των 3 μηνύσεων. 15η σφράγιση είναι μόνο σε εκείνη έχει γίνει. Εκτός αν υπήρξε και άλλη τέτοια διαδικασία και προέβη σε ανακοπή ο επιχειρηματίας, ο ιδιοκτήτης, να το πω έτσι, του χώρου. Έτσι, αυτό δεν είμαστε θέση να το γνωρίζουμε. Ο επιχειρηματίας στο Θυμάρι που του αφαίρεσε την άδεια, τι έκανε τελικά? Έχει κάνει μία αίτηση ανέρεση και μέχρι να εδικαστεί η υπόθεση παγώνει ουσιαστικά η εξέλιξή της. Ωστόσο, εκεί είναι μία ξεκάθαρη περίπτωση. Είναι μία άδεια η οποία επί της ουσίας δεν υφίσταται γιατί δεν έχει δοθεί με νόμιμο τρόπο. Είχε δοθεί κάποτε με τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Ωστόσο, κατά την χρονική περίοδο της λειτουργίας του Δήμου Σαρονικού και με τις νέες αρμοδιότητες σύμφωνα με τον Καλλικράτη, ο Δήμος ουδέποτε έχει εκδώσει για εκεί άδεια. Οπότε παρανόμως λειτουργούσε αυτή η καντίνα. Επειδή είπαμε για την καντίνα αυτή. Μου ήρθε ερώτημα το οποίο σας το υποβάλλω, κύριε Δήμαρχε. Εγώ είμαι λαγωνισιώτης, όπως ξέρετε, και ζω στην περιοχή περίπου 30 χρόνια. Και από τότε γνώρισα και τους γονείς σας, την οικογένειά σας, και γνωρίζω από τότε μια οικογένεια η οποία δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ, αξιέπαινε, να προσπαθεί να τα βγάλει πέρα πολύ πριν εσείς καταλάβετε τι είναι τοπική αυτοδιοίκηση και εμπλακείται στο Δήμο μέχρι όχι που γίνατε και δήμαρχος. Ανέκαθεν σε σχέση με τα χρόνια της ζωής μου. Μιας και επιχείρηση είναι το 67 και εγώ γεννήθηκα το 78. Επειδή λοιπόν έχω κάποια ερωτήματα από την πλευρά της Παλαιάς Φώκιας και Αναβήσου που λένε έχει δικαίωμα ο Δήμαρχος η επιχείρησή του, εν πάση περιπτώσει η οικογενειακή του επιχείρηση να κάνει διανομή προϊόντων στις καντίνες, στις παραλίες που τόσο λόγος γίνεται για αυτές που κάνουν, που δείχνουν κλπ. Αυτό είναι το ερώτημα. Το ερώτημα αυτό είναι. Και θα συνεχίσω. Ωραία, θα σας πω σε σχέση με αυτό. Δεν ξέρω από πότε είναι ποινικό αδίκημα η εργασία, να πω την αλήθεια. Εδώ μιλάμε εντωμεταξύ για μια οικογενειακή επιχείρηση, στην οποία εγώ δεν μετέχω. Πρώτο και βασικότερο πράγμα, το οποίο σημαίνει ότι εκ του νόμου θα είχε δικαίωμα να παίρνει μέρος και σε διαγωνισμούς του Δήμου ή του Δημοσίου γενικότερα. Κάτι το οποίο, αφού είναι η οικογενειακή μου επιχείρηση, εγώ τουλάχιστον είμαι αυτός ο οποίος το διαφυλάτω στο να μην λαμβάνει μέρος, να το πω έτσι. Από εκεί και πέρα, η επιχείρηση αυτή, πελάτες, πάρα πολλά μαγαζιά από την περιοχή, που μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και καντίνες, τα είχε ούτως ή άλλως αρκετά πριν ασχοληθώ εγώ με την αυτοδιοίκηση. Οπότε δεν την είχε. Όχι, την καινούργια δεν την είχε, αλλά καινούργια δεν είχε κάποιον άλλο προμηθευτή για να αλλάξει προμηθευτή. Η όποια επιχείρηση, να το πω έτσι, κάνει μια έρευνα αγοράς και από όπου θεωρεί ότι τη συμφέρει να κάνει προμήθειες, θα κάνει προμήθειες. Οπότε επί της ουσίας, αυτό είναι κάτι που μπορεί να ακούγεται, μου λέτε, από την Ανάβηση και την Παλαιά Φώκια, που ενδεχομένως οι συντοπίτες μας εκεί, επειδή είναι στο Δήμο Σαρονικού νεόφερτη, να μην ξέρουν τα δεδομένα των επιχειρήσεων που βρίσκονται στα Καλύβια ή στην Σαρονίδα ή αλλού. Όπως αντίστοιχα και οι κάτοικοι της περιοχής εδώ δεν ξέρουν τους αναβησιώτες. Οπότε σε σχέση με αυτό, ούτως ή άλλως η οικογενειακή επιχείρηση όπου βρίσκεται η οικογένειά μου είχε ως δραστηριότητα τις προμήθειες διαφόρων καταστημάτων. Έτσι συνεχίζει να τις έχει και αυτό δεν έχει ουδεμία σχέση ή συνάρτηση με τη δική μου θέση αυτή τη στιγμή ή τα προηγούμενα χρόνια, να το πω έτσι.
Όμως να έρθω και στο άλλο ζήτημα που μου κάνει εντύπωση. Ότι οι συνδεμότερες μας αυτοί αναφέρονται σε εσάς. Όχι όμως και για άλλους αιρετούς, όπως π.χ. τον πρόεδρο της κοινότητας Θεσσαλονίδας, που είναι εκμεταλλευτής καντίνας ανάψω. Και εκείνος ξαφνικά δεν έγινε καντινιέρης, ασκούσε αυτή τη δουλειά πριν εκλεγεί. Δεν είναι καντίνα αυτή τη στιγμή του κ. Γαλάνη. Λόγω του ότι ο ίδιος έχει το ασυμβίβαστο κτλ. Μεταβίβασε ουσιαστικά αυτή την επιχείρηση σε κάποιον άλλον. Η ουσία έχει σημασία και όχι το τυπικό. Την ουσία όμως δεν είμαι σε θέση να την γνωρίζω, να πω την αλήθεια. Εγώ αυτό το οποίο είδα, γιατί όταν το εξετάσαμε αυτό το θέμα, για να δούμε αν γίνεται ή δεν γίνεται κάτι τέτοιο, είδαμε ότι μεταβιβάσει και ουσιαστικά σε κάποιον τρίτο αυτή η δραστηριότητα. Και έτσι εκείνος ο τρίτος είχε δικαίωμα να συνάψει σύμβαση. Σας πω κάτι. Εντάξει, τυπικά, δεν λέει κάποιο για παρανομία. Είναι, βέβαια, είναι αντιληπτό σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας. Έτσι. Και η κατάσταση που επικρατεί είναι δραματική, οπότε ο καθένας κοιτάζει, ας το πούμε έτσι, πώς θα πειράξει τον διπλανό του, ένα το κρατούμενο. Όμως πραγματικά είναι ανησυχητικό για την κοινωνία να δέχονται βολές άνθρωποι οι οποίοι έχουν λύσει τα του οίκου τους και έρχονται μετά να βοηθήσουν στο να λύσουμε τα ενδύμου. Πραγματικά είναι ανησυχητικό σε σχέση με την κοινωνία, εννοώ. Είναι ανησυχητικό. Δηλαδή η λογική αυτή που έχουμε γενικότερα να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, να το πω έτσι απλά, δεν μας οδηγεί σε κάτι θετικότερο, σε κάτι αρνητικότερο μας οδηγεί. Και ενδεχομένως να πρέπει να την αποβάλουμε. Εγώ λοιπόν θα πω ένα πράγμα. Δεν φοβάμαι αυτόν ο οποίος έχει καταφέρει να βάλει, να το πω έτσι, σε μία τάξη τα επαγγελματικά του ή τα οικογενειακά του θέματα. Φοβάμαι αυτόν ο οποίος δεν έχει καταφέρει τίποτα στα προσωπικά, στα επαγγελματικά, στα οικογενειακά και έρχεται εδώ να μας λύσει τα δημοτικά. Το ζήτημα αυτό δεν αναφέρομαι σε εσάς πια ή στο πρόεδρο της κοινότητας. Όλοι οι αιρετοί κάποιο επάγγελμα κάνουν. Επάγγελμα. Εγώ φοβάμαι τους αιρετούς που δεν έχουν επάγγελμα, να σας πω την αλήθεια. Όμως αυτό, κύριε Δήμαρχε, αυτό το πράγμα δεν δημιουργεί και μια αλληλοϋποχρέωση μεταξύ αιρετών και δημοτών, ώστε να υπάρχει αποθήκη για τις επόμενες εκλογές? Είναι ένα κομμάτι της ζωής μας αυτό. Αν η χ επιχείρηση του τάδε ρετού, να το πω έτσι, έχει 100 πελάτες, παράδειγμα λέμε τώρα, και σου μου λέτε ότι μπορεί να αντλήσει, ας το πούμε έτσι, ένα κοινό ψηφοφόρο μέσα από τους 100 αυτούς τους πελάτες. Αντίστοιχα, αν κάποιος είναι ιδιαίτερα κοινωνικός και δεν έχει καμία επιχείρηση και έχει 100 φίλους, πάλι από τους 100 φίλους δεν θα αντλήσει ένα κοινό το οποίο μπορεί να τον ψηφίσει την επόμενη μέρα? Έτσι, δυνητικά είναι βέβαια κοινό ψηφοφόρο. Μακάρι η αυτοδιοίκηση και η κεντρική πολιτική σκηνή να έχει ανθρώπους που έχουν περάσει από το χώρο του ελεύθερου επαγγέλματος και του εμπορίου. Διότι είναι άνθρωποι που έχουν μοχθήσει πραγματικά, είναι άνθρωποι που είναι ανοιχτομυαλοί, είναι άνθρωποι που είναι στο πεζοδρόμιο και δεν έχουν καμία σχέση με κάποιους οι οποίοι έρχονται ουρανοκατέβατοι. Το λέω ευρύτερα τώρα, δεν λέω για το δικό μας Δήμο, έτσι πολύ γενικά μιλάω. Για κάποιοι οποίοι έρχονται ουρανοκατέβατοι επειδή είναι από ένα τζάκι, από μια οικογένεια χ, από ένα οτιδήποτε άλλο και επειδή είναι κληρονομικό αξίωμα στη χώρα μας, πρέπει αυτός να γίνει βουλευτής, να γίνει πολιτικός, να γίνει πρωθυπουργός, να γίνει δεν ξέρω τι. Προτιμώ λοιπόν αυτόν ο οποίος έχει μοχθήσει και έχει βγει στο πεζοδρόμιο και ξέρει πώς βγαίνει το ψωμί, να το πω έτσι απλά, από εκείνον ο οποίος μας ήρθε από το Χάρβαρντ. Θεωρώ ότι μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα ο απλός καθημερινός άνθρωπος που έχει μάθει να μοχθεί, έχει μάθει να δουλεύει και έχει μάθει να παράγει, από εκείνος ο οποίος ενδέχεται και να μην ξέρει τι σημαίνει να παράγω. Για να τελειώσουμε με το θέμα των καντινών, μπορείτε να μου διευκρινίσετε, το έχω ακούσει πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, για αυτά τα περίφημα μισθώματα του περσινού καλοκαιριού για τις 3 καντίνες των Αλικών Αναβήσου, που δεν πληρώσανε φέτος, πέρσι. Πέρυσι, όχι φέτος, φέτος πληρώσανε. Είναι ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν είχε συνάψει συμφωνητικό. Οι ιδιοκτήτες των καντινών, εκμεταλλευόμενοι αυτό το κενό και υπό την πίεση της ΕΤΑΔ και της εκτιματικής υπηρεσίας του Δημοσίου που διεκδικούν αυτές τα μισθώματα, δεν πλήρωσαν για ένα χρόνο το Δήμο. Εσείς δεν θα μπορούσατε να τα εισπράξετε? Δεν εκμεταλλεύτηκαν κενό. Πω κάτι, είναι ένα πολύ ωραίο θέμα για να το θέτει η αντιπολίτευση και να αντιπολιτεύεται, αλλά είναι ένα πάρα πολύ απλό θέμα σύμφωνα με την κοινή λογική και την ελληνική νομοθεσία. Πάρα πολύ σύντομα και απλά θα σας το αναλύσω. Οι άνθρωποι αυτοί, ή όποιοι ήταν αυτοί, δεν έχει καμία σημασία, για το 2014, όπου ήταν άλλη διοίκηση του Δήμου, δεν μπήκε στη διαδικασία του να έρθει σε σύγκρουση με τους φορείς του Δημοσίου η προηγούμενη δημοτική επιχείρηση με πρόεδρο τον κύριο Ζεκάκο, παρότι ο προηγούμενος δήμαρχος
του οποίου στέλεχος ήταν και πρόεδρος και επιλογή του, ο κύριος Ζεκάκος, πρόεδρος της εταιρείας, κοπτόταν στις παραλίες για τις ελεύθερες παραλίες και για το ότι ο Δήμος έχει τον πρώτο λόγο στις παραλίες, όπως επίσης και εμείς. Ο κύριος Ζεκάκος λοιπόν τότε δεν έβαλε ουσιαστικά, δεν όρθωσε ανάστημα να το πω έτσι, δεν έβαλε στήθια μπροστά να κάνει σύμβαση με εκείνους και ας έχει τις νομικές συνέπειες για το ότι δεν ακολουθεί την ελληνική νομοθεσία, αφού δική μας θέση είναι ότι πρέπει να διαχειριζόμαστε τις παραλίες ως Δήμοι για να τις κρατάμε και ελεύθερες και ανοιχτές και να μας έρθει μεθαύριο μια τεράστια επένδυση η οποία θα σου βάλει κάγκελα στις παραλίες, γιατί αυτό προσπαθούμε να αποτρέψουμε, να το πω έτσι, και τις κρατάμε πόδι μέσα στις παραλίες. Δεν έβαλε λοιπόν στήθια να υπογράψει μια σύμβαση από την οποία θα είχαν και σημαντική υποχρέωση οι αντισυμβαλόμενοι να καταβάλουν ένα ευρώ για τιμήμα. Γιατί δεν το έκανε? Κάτι δεν το οποίο μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Εμείς αναλάβαμε το Σεπτέμβρη και αλλάξαμε το Προεδρείο μέσα Οκτώβρη. Οπότε είχε τελειώσει η σεζόν ουσιαστικά. Είχαν κλείσει καντίνες, τα είχαν μαζέψει και είχαν πάει σπίτια τους επί της ουσίας. Yeah. Αυτοί οι άνθρωποι, επειδή μείνανε χωρίς σύμβαση σε αυτό το χώρο, αυτή τη στιγμή σύρονται στα δικαστήρια. Okay. Από την εταιρεία κινήτων δημοσίου και την κτηματική υπηρεσία. Και έρχονται και λένε το εξής. Η εταιρεία εκείνο το δημοσίου λέει ότι αφού δεν είχε σύμβαση με κανένα, έκανε παράνομη κατάληψη. Οπότε το τέλος επί τρία θα μου το καταβάλεις. Δικαστική διαδικασία βέβαια για να επιβληθεί αυτό. Αντίστοιχα, η κτηματική υπηρεσία λέει δεν έκανε σύμβαση με κανένα, θα καταβάλεις εμάς το τέλος. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν, αφού δεν είχε το σθένος η πλευρά του Δήμου να υπογράψει τη σύμβαση μαζί τους, να σύρονται στο δικαστήριο και δεν ξέρουν τι θα πληρώσουν και, πού και πότε. Να ολοκληρωθεί η δικαστική διαμάχη. Αν ο Δήμος πάρει χρήματα και τα βεβαιώσει και τα βάλει στο ταμείο του, δεν έχει τρόπο να τα επιστρέψει πίσω. Νομικά εννοώ, δεν υπάρχει διαδικασία τέτοια. Ακριβώς. Και λένε το εξής, για τη φετινή χρονιά, τι έχετε σκόπο να κάνετε, και λέμε εμείς, όταν δηλώνουμε ότι την παραλία θα την κρατήσουμε και θα έχουμε τη διαχείριση εμείς, είμαστε εδώ ουσιαστικά να πάρουμε και την ευθύνη των λόγων και των πράξεών μας και να το κάνουμε στην πραγματικότητα, όχι μόνο στα λόγια. Υπογράψαμε συμβάσεις και προς τιμή του κύριου Χαρίτος υπέγραψε συμβάσεις ως πρόεδρος της εταιρείας, γνωρίζοντας ότι θα συρθεί ο κύριος Χαρίτος πλέον στα δικαστήρια και όχι οι ίδιοι οι γαντινιέριδες, και έτσι παίρνει το τίμημα ο Δήμος. Έτσι εισπράξαμε λοιπόν φέτος, κάνοντας συμβάσεις, υπογράφοντας συμβάσεις και αντίστοιχα εκπληρούν την υποχρέωσή τους. Για πέρσι δεν υπογράφηκαν συμβάσεις. Οπότε αυτή τη στιγμή και να πήγαινα εγώ και να λέω: κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να μου καταβάλετε τα περσινά. Επί της ουσίας δεν μπορώ να τα διεκδικήσω μέχρι και να ολοκληρωθεί η δικαστική διαμάχη. Θα μου λέγανε, το είπανε μάλλον, ότι εμείς σύμβαση δεν έχουμε για πέρσι και επειδή δεν μας κάνετε εσείς σύμβαση, δήμε. Γιατί ο επαγγελματίας ή ο εκμεταλλευτής του χώρου δεν αντιλαμβάνεται αν ήταν ο Φιλίππο, αν ήταν ο Σοφρόνης, αν ήταν ο Ξυγκάκης. Δεν τον ενδιαφέρει. Σου λέει: εσύ δίμε, δεν μου κάνει συμβάσει πέρσι. Μ' άφησε ακάλυπτο και τρέχω στα δικαστήρια. Και μπορεί αντί να δώσω ένα ευρώ, να δώσω τελικά 5 ευρώ στο τέλος της ημέρας, επειδή μ' άφησε ακάλυπτο. Δηλαδή τώρα τι μου ζητάς, θα σου δώσω και λεφτά. Και κατά τα άλλα να τρέχω και να μου διεκδικούν και τα χρήματα αυτά επί 5 τρίτη που μ' άφησε εσύ ακάλυπτο. Έτσι δεν έχει μπορέσει να εισπραχθεί το περσινό μέχρι να τελεσιδικήσουν τα δικαστήρια. Αν τελεσιδικήσουν και δεν τα πάρει τα χρήματα αυτά η ΕΤΑΔ, που να πω την αλήθεια δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι δεν θα πάρει την παράνομη κατάληψη η ΕΤΑΔ, αφού δεν είχαν μισθωτήριο από το Δήμο, τότε θα τα διεκδικήσουμε εμείς. Γιατί θα πούμε: ναι, εκμεταλλευτήκατε το χώρο, δεν πήρε κανείς το τέλος αυτό, πρέπει να το πάρουμε εμείς. Το πιο πιθανό όμως είναι, χωρίς να θέλω να προεξοφλήσω την απόφαση του δικαστηρίου, θα τα πάρει η ΕΤΑΔ, αφού δεν τους κάναμε συμφωνητικά ως Δήμος για το 2014. Άρα εσείς λέτε ότι δεν τους χαριστήκατε λόγω προεκλογικής περίοδου. Ότι είμαστε εδώ, μα δεν ήταν προεκλογική φέτος. Ποια προεκλογική? Πέρσι δεν ήμασταν εμείς, το ξαναλέω. Εγώ δεν μπορούσα όμως, χωρίς να ξέρω αν θα είμαι δήμαρχος την επόμενη μέρα, να παίρνω αποφάσεις να χαρίσω ή να μην χαρίσω, να το πω έτσι απλά. Πρώτον. Και δεύτερον, όλα αυτά τα χρόνια που διαχειρίζομαι τα οικονομικά του Δήμου, μακάρι να βγαίνει κανένας και να λέει ότι του χαρίσει, αλλά δυστυχώς δεν έχω χαρίσει κανένα τίποτα. Αντιθέτως, είμαι, πώς να το πω, σφιχτός σε σχέση με το Δήμος να μπορέσει να κάνει πράξεις, και αυτό φαίνεται και τα αποτελέσματα βέβαια. Πάμε σε ένα άλλο θέμα σύντομα, κύριε Δήμαρχε. Όταν υπάρχει μεγάλη βροχόπτωση και στην Ανάβυσσο και στη Σαρονίδα, εμφανίζονται βοθρολήματα που κάποιοι συμπολίτες μας μέσω αντιλίων οδηγούν από τους βόθρους τους στο δρόμο. Αυτό έχει συμβεί και πώς έχει συμβεί και ποια είναι η διαδικασία, και καλό να το γνωρίζουν οι κάτοικοι της περιοχής, οι συνδημότες μας. Ότι την ώρα που βγάζει τα λήματα στο δρόμο, τότε θέλουμε ένα τηλεφώνημα στην αστυνομία. Η αστυνομία έρχεται, διαπιστώνει ότι όντως υπάρχει τέτοιο φαινόμενο και καλεί το υγειονομικό να πάρει δείγμα για να αποδείξει ότι είναι λήματα. Να αποδειχτεί ότι είναι λήματα με το μάτι. Καλά. Ή με τη μυρωδιά. Δεν μπορεί κάποιος να αποδείξει ότι είναι λήματα επίσημα. Έχει έρθει το ράνιο τόξο. Το υγειονομικό της περιφέρειας και παίρνει δείγμα από τα λήματα αυτά. Για το αποχαιρετικό δεν σας ρωτάω. Θα αναμείνουμε για λίγο ακόμη σε σχέση με την Ψιτάλη και μετά θα κοιτάξουμε να βρούμε, επεξεργαζόμαστε μάλλον ήδη κάποιες άλλες λύσεις. Διότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα της περιοχής, το οποίο πρέπει να το επιλύσουμε μέσα σε αυτή τη θητεία. Τουλάχιστον ο στόχος ο δικός μας είναι μέσα σε αυτή τη θητεία να έχει επιληθεί το πρόβλημα του αποχετευτικού.
Να υποθέσω ότι το κονδύλι έχει απολεστεί. Το κονδύλι δεν έχει απολεστεί και ανά πάσα στιγμή μπορεί να εξευρεθεί πόροι, μπορούν να εξευρεθούν πόροι, διότι οι ευρωπαϊκοί πόροι χρηματοδοτούν αυτές τις δράσεις κατά κόρον.